Καλημέρα, κέφεξε. Ο Κώστας Κωνσταντίνου και ο Μανώλης Καλατζής κάθε πρωί 7 με 9 στον 107.6. Κύριε Θωμά, να σας καλημερίσουμε και εσάς. Ναι, καλή σας μέρα. Να ρωτήσω και τους δύο κάτι. Μήπως τελικά αυτό που βλέπουμε τώρα στην αστυνομία, δηλαδή αυτή την ατιμωρησία, είναι ένα φαινόμενο το οποίο το βλέπουμε διαχρονικά. Είχαμε το φαινόμενο στη Χλώρακα. Εκεί σκοτώσανε δύο ανθρώπους. Δεν τιμωρήθηκε κανένας. Έχουμε τους αστυνομικούς τώρα εδώ. Δεν τιμωρείται κανένας. Είχαμε την υπόθεση. Αστυνομικά κρατητήρια στη Λάρνακα. Αστυνομικά κρατητήρια στη Λάρνακα. Δεν είναι τους μετανάστες. Δεν τιμωρήθηκε κανένας. Έχουμε την υπόθεση Κίτα. Δεν τιμωρείται κανένας. Μήπως φταίτε και λίγο διαχρονικά τα κόμματα, η πολιτεία, με αυτή την ανοχή που επιδεικνύεται. Και τελικά μήπως κυβερνάει η αστυνομία και δεν κυβερνάει κανένας άλλος. Κύριε Θωμά, να ξεκινήσουμε από εσάς. Ναι, παρακαλώ. Πρώτα απ' όλα, κύριε Καζαντζή, θα μου επιτρέψετε να πω την άποψή μου για τις ποινές που έχουν επιβληθεί. Mm-hmm. Κοιτάξτε, αυτή η υπόθεση έχει γίνει πριν από μερικά χρόνια. Υπήρξε μια αθωτική απόφαση του κακουργοδικείου που είχε δικάσει αρχικά την υπόθεση. Η απόφαση αυτή εφεσευλήθη από τον Γενικό Εισαγγελέα. Ακολούθησε όντως το αποτέλεσμα της έφεσης ήταν ότι λαθασμένα είχαν αθωωθεί και στη συνέχεια είχαν παραδευθεί ενώπιον άλλου δικαστηρίου, το οποίο εκδίκασαν, βρήκαν ένοχους και καταδίκασαν. Θα πρέπει να πούμε ότι η δική μου η άποψη, καθαρά νομικά, αυτή η απόφαση όπως έχει επιβληθεί από το δικαστήριο είναι νομικά ορθή. Από το πειθαρχικό όργανο ή από το δικαστήριο? Από το δικαστήριο. Από το δικαστήριο, μάλιστα. Από το δικαστήριο. Στη συνέχεια, εκλήθηκε το πειθαρχικό όργανο της αστυνομίας να επιβάλλει ποινή πάνω στα ίδια γεγονότα. Με αποτέλεσμα να δούμε τις ποινές οι οποίες έχουν επιβληθεί πειθαρχικά. Σας πω, κύριε Καζαντζή, ότι αν το δικαστήριο που εκδίκασε τελικά και βρήκε ένοχους και επέβαλε ποινή στους κατηγορούμενους, εκαταδίκαζαν αυτούς σε φυλάκιση, αυτοί θα είχαν αυτόματα φύγει από τις τάξεις της αστυνομίας λόγω του κανονισμού ο οποίος υπάρχει. Τους καταδίκαζε σε φυλάκιση με αναστολή. Ναι. Ναι, αν ήταν άμεση φυλάκιση όμως, θα αυτοί θα έφευγαν από την αστυνομία αμέσως. Δηλαδή, το πειθαρχικό συμβούλιο της αστυνομίας δεν θα είχε οποιαδήποτε άλλη εξουσία παρά να τους διώξει από τις τάξεις της αστυνομίας. Έρχομαι λοιπόν να πω ότι το δικαστήριο το οποίο εκδίκασε αυτή την υπόθεση και καταδίκασε στο τέλος αυτούς τους αστυνομικούς είχε όλα αυτά τα πράγματα υπόψη τους και αποφάσισε να μην τους διώξει ουσιαστικά από την αστυνομία, επιβάλλοντας ποινή φυλάκισης με αναστολή, λαμβάνοντας όλους τους παράγοντες που είχαν προηγηθεί και οι οποίοι έγιναν καλά γνωστοί στην κοινωνία, παράγοντες πάνω στους οποίους εκμηρίωσε και την απόφαση του. Γι' αυτό επαναλαμβάνω το εξής, ότι οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί νομικά, αυστηρά νομικά εξετάζοντας τις, είναι ορθές. Από την άλλη πλευρά, τι παραμένει στην συνείδηση της κυπριακής κοινωνίας? Ότι ολόκληρη η κυπριακή κοινωνία είδε μερικούς αστυνομικούς να βασανίζουν δύο παιδιά με έναν τρόπο που θα έλεγα συγκλονιστικό και απαράδεκτο για κάθε άνθρωπο. Και το αποτέλεσμα είναι ότι μετά από όλες αυτές τις διαδικασίες αυτοί οι άνθρωποι παραμένουν στην αστυνομία και καλούνται μέρα και νύχτα να επιβάλλουν τον νόμο και την τάξη. Μπορούν να επιβάλλουν τον νόμο και την τάξη, κύριε Θωμά, κύριε Νικολάου? Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Αυτό να αφήνει. Για μας δεν είναι ερώτημα. Για μας υπάρχει απάντηση. Δεν μπορούν. Όταν κακοποιούν πολίτες μέσα στον δρόμο, πώς θα τους βάλουμε αύριο να διαφυλάξουν τα συμφέροντα των πολιτών? Και πέραν από αυτό, αφήνει πίσω μια πολύ πικρή γεύση στα στόματα όλου του κόσμου, ο οποίος έχει βιώσει, έχει δει, έχει γίνει μάρτυρας μέσα από εκείνο το βίντεο όλη αυτή τη ιστορία. Κύριε Θωμά, επειδή είπατε κιόλας προηγουμένως ότι ήταν νομικά ορθή η απόφαση, αντιλαμβάνομαι και της Πειθαρχικής Επιτροπής, έστω και αυστηρά ομιλούντες ήταν νομικά ορθή η απόφαση. Διερωτώ με πόσο ηθικά και νομικά στέκει η απόφαση του πειθαρχικού της αστυνομίας αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι αυτοί οι άνθρωποι αποδείχθηκε ότι πέρα από όλα τα άλλα, πέρα από το ξυλοδαρμό και πέρα από όλα τα υπόλοιπα που συνέβησαν, έδωσαν ψευδείς καταθέσεις στην αστυνομία, παραπλάνησαν την αστυνομία, την οδήγησαν στο να εκδώσει μια ψευδή ανακοίνωση για να εξευτελιστεί δημοσίως η ίδια η αστυνομία
και το πειθαρχικό σώμα, δηλαδή οι συνάδελφοί τους, τους οποίους αφήνει ο νόμος και το θεσμικό πλαίσιο να τους δικάσουν εντός εισαγωγικών, έρχονται τώρα και με ένα μικρό πρόστιμο τους επαναφέρουν στην υπηρεσία. Δηλαδή, πόση αξιοπιστία μένει για αυτή την αστυνομία στα μάτια του κόσμου που βλέπει να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα? Κοιτάξτε, θα συμφωνήσω ότι όλα αυτά τα οποία επισημαίνεται, τα επισημαίνεται πολύ δίκαια, είναι θέματα τα οποία συνιστούν ουσιαστικά μία πρόκληση για τις αξίες των ανθρώπων, για την κρίση του απλού πολίτη, οι οποίες είδαν και τον βασανισμό, είδαν και τις προσπάθειες, τη συνωμοσία ουσιαστικά για συγκάλυψη αυτής της υπόθεσης, η οποία οργανώθηκε από τους ίδιους τους αστυνομικούς. Και θυμάστε πόσες παρεμβάσεις είχαν και από το Γενικό Εισαγγελέα για να καταδικαστούν έστω από το δικαστήριο και να οδηγηθεί η υπόθεση εδώ που οδηγήθηκε.